Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του σταθμού και όπως σας έχουμε πει, μαζί μας θα έχουμε τον πρωταθλητή μας, τον πρωταθλητή αγώνων, τον κύριο Τάσο Χατζηχρήστο. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρόνια πολλά, Τάσο, με υγεία και πάντα επιτυχίες εύχομαι. Χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είσαι καλά. Λοιπόν, σήμερα είμαστε στον αέρα να κάνουμε έναν μικρό απολογισμό μιας χρονιάς που φεύγει, που ήταν πλούσια σε κύπελα και μετάλλια. Ήταν μια χρονιά και με νέες διοργανώσεις, παρόλο ότι είχαμε την πανδημία. Είχαμε, για παράδειγμα, τους αγώνες στο Αμίντο, την δεξιοτεχνία εκεί. Μια χρονιά λοιπόν που φεύγει με όλες αυτές τις δυσκολίες, αλλά και με την προοπτική που έχουμε για τη νέα χρονιά, για διοργανώσεις και συμμετοχές. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον απολογισμό. Είδαμε πάρα πολλές επιτυχίες και τα συγχαρητήρια όλων μας εδώ από το σταθμό. Σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια και κατά δεύτερο λόγο τη βοήθεια την προσωπική τη δική σας στο κύπελο Αναβάσω Βόρειο Ελλάδος, γιατί με τη δική, και με τη δική της συνδρομή αναδειχτήκαμε περισσότερο. Ξεκινήσαμε φέτος από το Rally Greece Offroad, το οποίο καθιερώθηκε στην Καστοριά, όπως ξέρετε. Ναι. Και φέτος θα αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο. Έχει βάλει πλώρη για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, παρακαλώ, σε 4x4. Οπότε θα μιλάμε για έναν διεθνή αγώνα με όλα του τα σύνα, έτσι. Ακριβώς. Έχει πιστοποιηθεί από τη ΦΙΑ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και για την περιοχή μας ακόμα, ανεξάρτητα που δεν γίνεται στη Φλόρινα. Πάλι κάποιο όφελος θα έχει εκεί ευρύτερα η Δυτική Μακεδονία. Δεικτικά σας λέω ότι φέτος οι συμμετοχές ήταν 57, το 21 δηλαδή. Το 22 θα είναι ακόμα περισσότερες, καλό σε χώρο των πραγμάτων, γιατί είναι και η πανδημία, όπως είπατε πολύ σωστά, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Αισιοδοξούμε όμως, Τάσο, αισιοδοξούμε να έχουμε τελειώσει και να πάμε σιγά σιγά από το καλοκαίρι και μετά τουλάχιστον να είμαστε σε καλύτερη κατάσταση με την πανδημία και όλα να έρθουν σε μια κανονικότητα, γιατί το χρειαζόμαστε, δεν αντέχουμε κι άλλο, είναι στα όρια μας είμαστε. Αμήν. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε, συμφωνώ. Συμφωνώ και παυξάνω. Απλά γενικώς και ο κόσμος είναι κουμπωμένος, οι χορηγοί και αυτοί δυσκολεύονται. Παρ' όλα αυτά έχεις την υποστήριξη των χορηγών και είναι πάρα πολλοί αυτοί που στηρίζουν την προσπάθειά σου. Βεβαίως, σε ευχαριστώ πολύ όλους από καρδιάς, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Εξίσου όλοι, πρώτος μεταξύ σων ο καθένας. Φυσικά, όπως ξεκινήσαμε, σας επαναλαμβάνω ξανά την αναφορά μας, αναφορά το Rally Greece Offroad. Ξεκινήσαμε λοιπόν και το 21 κάναμε την πρώτη μας, το πρώτο μας ξεκίνημα, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Είχαμε συνοδηγό τον καλό τον φίλο τον Νίκο τον Πολυχρονίδη. Διακριθήκαμε και εκεί στην κατηγορία των φορτηγών, ένα Nissan Navara που τρέξαμε. Από εκεί και πέρα ακολούθησε η ανάβαση της δράμας, όπου πήραμε τη δεύτερη θέση. Στη συνέχεια έγινε για πρώτη φορά και ελπίζουμε να μην είναι η τελευταία στο Αμίντο. Να ευχαριστήσουμε εκεί το καλό το φίλο τον κύριο Γιώσκο και τον Δήμαρχο για τη φιλοξενία. Καταφέραμε και φέραμε ένα καινούργιο γεγονός στην περιοχή, να δουν και τα μικρά παιδιά και οι νέοι και να όσοι μπορούν τουλάχιστον να δουν από κοντά τι είναι αγωνιστικό αυτοκίνητο, τι είναι μηχανοκίνητος αθλητισμός, τι σημαίνει οδηγική παιδεία, τι σημαίνει οδηγική ασφάλεια, τι σημαίνει τουρισμός. Αυτά που προσπαθούμε να περάσουμε το μήνυμα τα τελευταία 10 χρόνια στην πόλη μας και όχι μόνο. Από εκεί και πέρα ακολούθησε η βλάστη το Σεπτέμβριο που κάναμε και εκεί μια καλή παρουσία. Βγήκαμε και εκεί δεύτερη. Στο σύνολο μαζέψαμε και στο τελευταίο αγώνα, στο πρώτο τελευταίο στην Ελασσόνα που είχαμε ένα πρόβλημα με το αυτοκίνητο, αλλά καταφέραμε, τερματίσαμε στη τρίτη θέση, πήραμε και από εκεί βαθμούς συνολικούς που μας βοηθήσανε. Το βίντεο είναι εντυπωσιακό πάντως, πώς καταφέρνεις να φέρεις το αυτοκίνητο στα ίσα του και να τερματίσεις. Ναι, ήταν μια δοκιμασία για τον εαυτό μου και για το αυτοκίνητο. Εμείς κινδυνέψαμε, η αλήθεια είναι, σε εκείνη την ανάβαση. Αλλά η ψυχραιμία μου και οι αυξημένες οδηγικές μου ικανότητες, χωρίς να περιαστολογώ, κατάφερε και το τερμάτισε. Σε αυτό βέβαια είναι ένα. Ήταν μια άτυχη στιγμή, ακόμα προσπαθούμε να βρούμε τα αίτια, δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε τι συνέβη. Προφανώς υπάρχει κάποια αστοχία υλικού,
ή και σε συνδυασμό με την κακή προετοιμασία, χωρίς αυτό να φταίει αποκλειστικά ο μηχανικός μου. Μάλιστα. Γιατί αυτά συμβαίνουν στους αγώνες. Ναι. Δεν έχει συμβεί μόνο σε εμάς, έχει συμβεί σε κάθε αγώνα, συμβαίνει κάτι παρόμοιο. Απλά το δικό μας ήταν λίγο περισσότερο επικίνδυνο. Μάλιστα. Αυτό βέβαια είναι και ένα μήνυμα για τους υπόλοιπους, τους θεατές και τους μη εμπλεκόμενους, να βλέπουν ότι εμείς που πηγαίνουμε μόνοι μας και προσπαθούμε να τα δώσουμε όλα σε μια ανάβαση και έχουμε υπογράψει αυτό που δεν θέλουμε να συμβεί στον εαυτό μας, και παράλληλα και βλέπετε και πώς εξαντλούμε τις δυνατότητες τόσο του αυτοκινήτου, του υλικού, όσο και των δικών μας, και πόσο πιο ασφαλές είναι ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο σε σχέση με ένα κοινό αυτοκίνητο, όσο ακριβό και αν είναι, κύριε Βούζα. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια, ότι τα αυτοκίνητα τα οποία εμείς με τα οποία κυκλοφορούμε έχουν άλλες προδιαγραφές. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τέλος έγινε και πραγματοποιήθηκε και ανάβαση στις Σέρες, όπου φτιάξαμε, προετοιμάσαμε το αυτοκίνητο όπως το πόδι, για να δώσουμε εκεί μια συμμετοχή, όπως είχαμε υποσχεθεί και στα παιδιά, γιατί ξέρετε φέτος έχουμε διευρύνει την ομάδα μας, είμαστε κοντά στα 10 αγωνιστικά αυτοκίνητα της κατηφίσως Racing Team Florina. Και ο στόχος μας είναι μέχρι το 2022 να είμαστε περισσότεροι. Και ένα γεγονός το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά στη Βόρεια Ελλάδα. Μια ομάδα να έχει περισσότερα από 10 αγωνιστικά αυτοκίνητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό γίνεται στη Φλόρινα. Έχουμε ξαναπεί ότι εκπροσωπείς επάξια την Φλόρινα και όχι μόνο με τα μετάλλια και τα κύπελα που φέρνεις. Είναι και η συμμετοχή σε όλους αυτούς τους αγώνες με τόσα πολλά αυτοκίνητα, διαφορετικά αυτοκίνητα, διαφορετικές κατηγορίες. Και ξέρετε, δεν είναι και τόσο εύκολο. Εκεί ήθελα να καταλήξω, πρόλαβες τη λέξη. Πρόλαβες τα λόγια μου. Λοιπόν, όλα καλά λοιπόν για την χρονιά που φεύγει σε σχέση με την παρουσία στους αγώνες. Επίσης, αν με επιτρέπετε, ναι, στη συνολική βαθμολογία, στο κύπελο Πολυνίκους, γιατί τώρα είναι η βαθμολογία πιο δύσκολη από το παρελθόν, με αριθμό με 43 αγωνιζόμενους, στη συνολική βαθμολογία, ναι, εγώ κατάφερα παρά τις αντικσότητες και σε έναν αγώνα που δεν βαθμολογηθήκαμε γιατί είχαμε λιγότερες συμμετοχές, εγώ κατάλαβα τη συνολική κατάταξη στην 7η θέση και τρίτο στην κατηγορία μου. Είναι πολύ ψηλή θέση, δεν άρα το συζητάμε. Πάλι είμαστε στον βάθρο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μου. Και εσάς φυσικά πάνω απ' όλα, γιατί εσείς φέτος υπερβάλλατε των προσπαθειών σας και μασταθήκατε περισσότερο από όσο περίμενε κανείς. Και όπως είμαστε και ευρύτερα την περιοχή που προανέφερα, και όχι μόνο για τον μηχανικό αντισμό, αλλά ευρύτερα και την περιοχή της Φλόρινας με όλα αυτά που έχετε προσφέρει από το σταθμό σας. Σας ευχαριστώ και εγώ προσωπικά ευρύτερα, όχι μόνο για τις δικές μου επαναλαμβάνω δραστηριότητες, αλλά και για τα υπόλοιπα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι θα πρέπει να προσέχουμε στους δρόμους, ειδικά αυτές τις ημέρες, ανεξάρτητα το ότι είναι η πανδημία και θεωρητικά δεν κυκλοφορούν, δεν κάνουν, γιατί πάντοτε βλέπετε, αντί να πέφτουν ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων, δυστυχώς αυξάνεται, κύριε Βούζα. Έτσι, αυτό είναι μια πραγματικότητα, θλιβερή πραγματικότητα για τη χώρα μας. Και όχι μόνο απλά έχουμε ένα τροχαίο, έχουμε ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους ή μένουν παράλυτοι, έχουν προβλήματα τραυματισμών κλπ. Και αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Στην οδική μας παιδεία, να μην υπερβάλλουμε το δυνατοτήτων μας, το αυτοκίνητό μας να προσυντηρούμε, αν όχι λεπτομερώς τουλάχιστον στοιχειοδός, και κυρίως να είμαστε όσο μπορούμε να περιορίζουμε την χρήση του, ειδικά σε μικρές αποστάσεις. Αυτό βοηθάει και το περιβάλλον, βοηθάει και την υγεία μας, έτσι. Βοηθάει και τον εαυτό μας. Λιγάκι θα περπατάμε και λιγάκι, δεν πειράζει. Η περιοχή μας εδώ είναι μικρή, δεν είναι απαραίτητο στο αυτοκίνητο, εκτός από αν υπάρχει απόλυτη ανάγκη. Να προσέχουμε πάρα πολύ τις διαβάσεις, τα μικρά τα παιδιά στα σχολεία όταν πηγαίνουν, ιδιαίτερα τις πρωινές και τις μεσημεριανές ώρες. Τους πεζούς, τους ηλικιωμένους. Οι ηλικιωμένοι καλά θα κάνουν να περιορίζουν ή να απέχουν τη χρήση του αυτοκινήτου, γιατί βλέπετε γίνονται πάρα πολλά ατυχήματα τελευταία με οδηγούς υπερήλικες και σε αυτό η πολιτεία έχει τεράστια ευθύνη. Κατά τη γνώμη μου. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους. Και προσωπικά κάθε καλή στοιχεία και οτιδήποτε, πάνω απ' όλα να είμαστε γεροί και να φύγουμε από την πανδημία, όπως είπατε πολύ σωστά,
και του χρόνου, πρώτο αφαιρός, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο για άλλη μια φορά στην περιοχή μας. Ωραία. Ο σχεδιασμός λοιπόν υπάρχει ήδη στο μυαλό του Τάσου Χατζηχρήστου για το τι ακριβώς θα γίνεται επόμενη χρονιά, το 2022 που έρχεται στην περιοχή μας, αλλά και για τη συμμετοχή στους αγώνες. Τώρα, αυτή την περίοδο είδαμε και την περίοδο των φωτιών, είδαμε πολλούς επισκέπτες στην Φλόρινα. Πώς είδες τα οχήματά τους που ήρθαν και για τη συμπεριφορά την οδική, γιατί οι περισσότεροι έρχονται από μεγάλες πόλεις που η κυκλοφορία είναι τελείως διαφορετική. Φανάρι. Κοιτάξτε κύριε Βουζά, εγώ το πρώτο πράγμα που κοιτάω σε ένα αυτοκίνητο δεν είναι τα λάστιχα. Mm-hmm. Δυστυχώς πολλές φορές όταν περπατάω και στην πόλη μας εδώ στις δικούς μας ανθρώπους, προσπαθώ και κοιτάω, βέβαια τα περισσότερα αυτοκίνητα στην περιοχή μας είναι φωδιασμένα με τα κατάλληλα χειμωνιάτικα λαστικά. Mm-hmm. Αρκετά αυτοκίνητα δεν έχουν τα κατάλληλα λαστικά. Και από εκεί ξεκινάμε. Όπως εμείς βάζουμε τα παπούτσια μας το χειμώνα, τα χειμερινά και την ενδυμασία και την προετοιμασία μας, έτσι πρέπει να κάνουμε και στο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Εγώ με μια γενική εικόνα είδα τα ξένα αυτοκίνητα που έρχονται, είναι πιο οργανωμένα. Παρά το ότι είναι από άλλες πόλεις και δεν ξέρουν, δεν είναι εξοικειωμένοι τόσο πολύ με το χιόνι, θα έλεγα, και ευρύτερα τις ζυμενείς καιρικές συνθήκες. Αυτοκίνητα που επισκέφτηκαν την περιοχή μας κυρίως για το καζίνο παράδειγμα, mm-hmm. και το χιονοδρομικό που ακόμα και σήμερα βλέπω αυτοκίνητα που περνάνε από το δρόμο το κεντρικό που πάει πάνω από το σπίτι μου, βλέπω ότι είναι οργανωμένοι, είναι θα έλεγα σωστοί στην οδήγησή τους, φοράνε τη ζώνη ασφαλείας, τουλάχιστον κάνουν αυτά που φαίνονται κύριε Γουζά. Τα βασικά. Τα βασικά. Mm-hmm. Έχουν τα φώτα τους αναμένα όταν έχει ομίχλη ή όταν είναι νεφος και πίσω καιρός. Τα αυτοκίνητά τους με μια γενική εικόνα δείχνουν ότι είναι σε μια στοιχειώδη και περισσότερο από τη στοιχειώδη λειτουργική κατάσταση. Και η οδηγική τους παιδεία βλέπω ότι και η δική μας, θα έλεγα, στην περιοχή μας και ακόμα και στην πόλη μέσα, βλέπω ότι σιγά σιγά βελτιώνεται. Μακάρι αυτά τα μηνύματα. Αργά, αλλά σταθερά. Και σε αυτό βοήθησε και ο Δήμος, η αλήθεια είναι εδώ της πόλης, για τη Φλόρινα αναφέρομαι περισσότερο, γιατί εδώ ζω στην πόλη μου. Έφτιαξε τους δρόμους, έτσι. Έφτιαξε κάποιους δρόμους, δεν έφτιαξε όλους τους δρόμους, έχει ακόμα δουλειά να κάνει, βέβαια έγινε μια αρχή. Ωραία. Φτιάχτηκαν. Διαβάσει από την αρχή, μπήκαν κάποιε σωστέ σημάδε. Η τροχιά κάνει μια εξαιρετική δουλειά, θα έλεγα. Τα παιδιά εδώ έχουν υπερβάλει των δυνατοτήτων του. Mm-hmm. Με ωραίε και σταθερέ κινήσει και με ευγένεια προσπαθούν να κατευθύνουν κάποιου, α πούμε, άναρχου οδηγού, θα έλεγα. Γιατί ξέρετε και εγώ στο παρελθόν, κύριε Βούζα, υπήρξα ένα κακό οδηγό. Και άναρχος στο παρελθόν, στο πολύ που μας το έχεις ξαναπεί και καλά κάνεις και μας το θυμίζεις, γιατί πρέπει όλοι να αλλάξουμε συμπεριφορά. Χρόνια, σιγά σιγά βέβαια μεγαλώνοντας και βλέποντας και κάνοντας, επανήλθαμε σε κάποια, θα έλεγα, αρκετά καλή κατάσταση. Μάλιστα. Γιατί δεν έχει καμία σχέση η οδήγηση στους αγώνες με τις οδήγησης στους δρόμους. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Έτσι. Και εμείς οι οδηγοί που ασχολούμαστε αγώνων και όχι μόνο, και ακόμα και τα στελέχη της Ομοσπονδίας, όπου αυτοί ανήκουν κάθε παιδί, πρέπει εμείς να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα να κατευθύνουμε και τα νέα τα παιδιά, να τους λέμε και μια κουβέντα παραπάνω καλοπροαίρετα, αν θέλουν να μας ακούνε, αν θέλουν να μας ακούνε, τουλάχιστον να μην κινδυνεύουν να σκοτωθούν ή να σκοτώσουν. Έτσι ακριβώς, γιατί αυτή είναι η δική μου θέση. Mm-hmm. Και βλέπετε, έχω αιμονή με την οδική ασφάλεια, γιατί είναι κρίμα να βλέπουμε να χάνονται ανθρώπινες ζωές, ανεξαρτήτως ηλικίας και φίλου. Η ζωή είναι πολύτιμη και είναι όμορφη και δεν πρέπει να την χάσουμε ή να χαθεί από κανέναν. Ακριβώς. Και όπως έχουμε ξαναπεί, θα πρέπει ήδη από τα σχολεία να ξεκινήσει η οδική συμπεριφορά όλων, γιατί είναι διαφορετικά σε μικρή ηλικία. Τα παιδιά του δημοτικού είναι σαν σφουγγάρι, όπως λέμε, που απορροφούν τα πάντα, και καλό θα είναι να, από αυτή την ηλικία να μάθουν να οδηγούν, και σιγά σιγά θα μας βάλουν και εμάς σε τάξη, Τάσο. Συμφωνώ απολύτως, θα λέτε πάρα πολύ σωστά και στοχευμένα, και θα πρέπει εκεί να επικεντρωθούμε. Ωραία. Στο σχεδιασμό της νέας χρονιάς τι θα έχουμε? Έχουμε κάποιους αγώνες μέσα στις αρχές του 22. Κοιτάξτε τώρα, από ό,τι πληροφορήθηκα από το πρόγραμμα, το πρώτος αγώνας καλώς εχών των πραγμάτων, mm-hmm. θα γίνει στο Βελβεντό, η ανάμπαση Βελβεντού, τον αρχάς Απριλίου. Άνοιξε λοιπόν. Άνοιξε βεβαίως το καλεντάρι. Mm-hmm. Είναι στο πρώτο δεκαέμερο του Απριλίου, από δεν θυμάμαι ακριβώς την ημέρα. Mm-hmm. Δεν έχω μπροστά μου το πρόγραμμα, ναι. Λοιπόν, μετά θα ακολουθήσει το Rally Greece Offroad τον Ιούνιο.
Εκεί δεν ξέρω αν θα μπορούμε φέτος να συμμετάσχουμε. Θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, γιατί έχουν αλλάξει και οι κανονισμοί. Και αν θα χρειαστεί να συμμετάσχουμε, θα πρέπει να συμμετάσχουμε με ένα αγωνιστικό, το οποίο έχουμε βέβαια έτοιμο πόλεμο, το Λάρο του Νίβα το αγωνιστικό. Και θα δούμε τι μπορούμε όσον αφορά την προετοιμασία, γιατί ξέρετε είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας και πάρα πολύ θα πανηρός. Απαιτητικός αγώνας λοιπόν. Από τους παράγοντες και κυρίως από τον οικονομικό παράγοντα και τους χορηγούς μας. Απαιτητικός αγώνας λοιπόν. Απαιτητικός και κουραστικός και πολύήμερος. Είναι 4 ημέρες, ξέρετε. Καταλαβαίνουμε. Θα πρέπει η προετοιμασία να γίνει από χθες, όχι από σήμερα. Μάλιστα. Οπότε και αφήνουμε ένα ερωτηματικό χωρίς να το αποκλείουμε. Ωραία. Θα ακολουθήσουμε πάλι το κύπελλο Αναβάσεων Βορείου Ελλάδος. Γιατί εκεί, επαναλαμβάνω, όπως προανέφερα στην αρχή, έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά με τους συναθλητές μας από την Βόρεια Ελλάδα, από τις ΣΕΡΕΣ. Έχουμε τον καλό φίλο, τον κύριο Καρατζομπαλίδη, τον πρωταθλητή δεξιοτεχνιών Ελλάδος, ο οποίος συμμετείχε και φέτος και στην. Και θα το συγχαρώ και αυτόνα. Τόσο για την. Είναι, ξέρετε, ο καινούργιος μας τεχνικός, ο κύριος Καρτζομπαλίδης. Αυτός θα μας προετοιμάζει κάποια από τα αυτοκίνητά μας. Πολύ ωραία. Μαζί με τον κύριο Ξανθόπουλο από τις ΣΕΡΕΣ, που τρέχει με ένα παλιό Αλφα Ρωμαίο και μας βάζει τα γυαλιά σε όλους στις αναβάσεις. Είναι πολύ γρήγορος και πολύ καλό παιδί. Μάλιστα. Είναι καλό να αναγνωρίζεις τις ικανότητες του αντιπάλου. Αυτό είναι. Κατάφερε και βγήκε δεύτερος στον Ελληνικού. Με ένα αυτοκίνητο 40 ετών, παρακαλώ. Μάλιστα. Αυτό τα λέει όλα. Τώρα, επειδή είπες για αυτοκίνητα. Όλα. Και φυσικά όλα αυτά θα μπορούσαμε να τα βάλουμε σε μια σειρά, να ακολουθήσουμε δηλαδή το και θα προσπαθήσουμε. Δεν ξέρω τώρα γιατί βγήκε εκτός φέτος στο καλεντάρι του Αμίντο. Δεν γνωρίζω, δεν έχω κάποια πληροφόρηση. Γιατί δεν είχα και καμία επικοινωνία τόσο με τον Δήμαρχο και με τον κύριο Γιώσκο το διάστημα αυτό. Δεν ενημερώθηκα από κανέναν τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει, αν έμειναν ευχαριστημένοι, αν δεν έμειναν. Και από μια κουβέντα που είχαμε από τον, με τον ΣΜΑΒ, τον Βελβεντό, δεν ήρθαν σε επικοινωνία για να συνεννοηθούν όσον αφορά το φετινό αγώνα. Εμείς σε κάθε περίπτωση, αν μπορούμε. Φυσικά εγώ δεν θα μπορέσω ξανά να χρηματοδοτήσω αυτή τη διοργάνωση, το ξεκαθαρίζω από την αρχή. Εάν θέλουν κάποιοι, όποιοι είναι, είτε στη Φλόρινα είναι, είτε στο Αμίντο είναι, είτε όπου στην περιοχή νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν, θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με κάποιο σωματείο και εγώ θα τους βοηθήσω ποικίλο τρόπος. Ωραία. Λοιπόν, χορηγοί μπορεί να υπάρχουν για μια τέτοια διοργάνωση, γιατί είναι πολύ όμορφη διοργάνωση και χρήσιμη, όπως είπαμε, και για τους νεότερους, για να δουν από κοντά τι σημαίνει να οδηγήσει ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο και να μοιηθούν, γιατί όχι, και στο άθλημα αυτό. Και ξέρω ότι οι διεξιχνίες, κύριε Βούζα, είναι πιο ουσιαστικές, όπως προανέφερα για το θέμα της ασφάλειας, είναι πιο αντιπροσωπευτικές όσον αφορά το κόσμο και την ευρύτερη προσπάθεια αναβάθμισης του τουρισμού, την επικοινωνία, την κατανάλωση στα μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα ξενοδοχεία ευρύτερα. Βέβαια, με το καλό να φύγει και η πανδημία, όπως από την αρχή, έστω να περιοριστεί στο ελάχιστο για να γίνουν όλα αυτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπετε ότι ο κόσμος τα θέλει αυτά. Είναι και πράγματα που δεν τα βλέπεις και κάθε μέρα, έτσι, στον τόπο σου. Ακριβώς, γιατί είναι και στην περιοχή μας, ήταν από το 2014, όπως ξεκίνησα εγώ εδώ την παρουσία μου και την προσπάθειά μου και καθιέρωσα στο χώρο της περιοχής με του μηχανοκίνητου αθλητισμού τα γεγονότα αυτά. Βλέπετε ότι βρήκα πάρα πολλούς αποδέκτες και μέχρι και σήμερα ακόμα είμαι περήφανος για αυτά που έχω κάνει και έχω και οπαδούς στο πρόσωπό μου. Δεν έχω μόνο θεατές. Και έχω και οπαδούς, και κυρίως έχω οπαδούς μικρά παιδιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό και πολύ ξεχωριστό για τον εαυτό μου και για την οικογένειά μου. Ωραία. Λοιπόν, μου λένε εδώ από το τηλεφωνικό κέντρο ότι μας ακούει και ο κύριος Γιώσκος, για τον οποίο αναφερθήκατε λίγο πριν, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου. Καλημερίζω και καλή χρονιά να έχει και χρόνια πολλά. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, επειδή τελευταία βλέπω να αναρτεί στο διαδίκτυο κάποια παλιά αυτοκίνητα που έχεις, εκείνο το Mercedes, το πλοίο μου λέω. Α, βέβαια, εσείς αναφέρετε για το W116, βέβαια, στο αμερικάνικο, ναι. Με τους τεράστιους προφυλακτήρες, ξέρω εγώ, μπροστά πίσω. Ναι, είναι. Ξέρετε, αυτά τα αυτοκίνητα πηγαίνουν στην Αμερική, έχουν άλλες προδιαγραφές, είναι εντελώς διαφορετικά αυτοκίνητα, όσο και αν φαίνονται όμοια, δεν είναι ίδια.
Ακόμα και η τελευταία βίδα πληροφοριακά σας αναφέρω είναι διαφορετική από αυτά που πηγαίνουν στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες. Καλύτερα ή χειρότερα είναι? 100 φορές καλύτερα, όχι μία φορά. Μάλιστα, θα πάμε να αγοράσουμε αυτοκίνητο στην Αμερική δηλαδή. Όμως αυτά δεν υπάρχουν τώρα, γιατί οι κατασκευαστές δεν βγαίνουν πλέον οικονομικά να φτιάχνουν τέτοια αυτοκίνητα. Φτιάχνουν άλλες κατηγορίες, άλλες καταστάσεις. Μετά η ηλεκτροκίνηση είναι στο επίκεντρο. Η τεχνολογία προχωράει. Εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να είμαστε αντίθετοι με τεχνολογία, αλλά δεν σώμη και καλά δεν πρέπει και να ταυτιστούμε, έτσι δεν είναι? Καλά, θα δούμε τα αυτοκίνητα. Ήδη τα βλέπουμε τα ηλεκτροκίνητα να ξαναμπαίνουν στις ζωές, γιατί στις αρχές του προηγούμενου αιώνα υπήρχαν ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Βέβαια, πολύ σωστά. Αποσύρθηκαν, γιατί κυριάρχησε. Αυτό είναι μεγαλύτερα δεκάτες εφευρέσεις που πήγαν τις ανθρώπινες εφευρέσεις στον κόσμο. Ωραία. Πραγματικά θα χαρούμε να δούμε και παλιά αυτοκίνητα να κυκλοφορούν. Υπήρχε και ένα σύλλογο στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, που περνούσε εδώ από την περιοχή με παλιά αυτοκίνητα της δεκαετίας του 20. Και η Κοζάνη έχει σύλλογο, ξέρετε, με παλιά αυτοκίνητα. Δεν ξέρω αν είναι ενεργεία. Είχε κάποιο σύλλογο, το γνωρίζω. Μάλιστα. Αυτά τα αυτοκίνητα είναι πραγματικά, μόνο να τα βλέπεις, να τα χαίρεσαι, είναι... Εμείς κατά καιρούς θέλαμε να κάνουμε, κύριε Βούζα, και μια τέτοια παρουσία. Και εγώ προσωπικά μπορούσα να την κάνω, αλλά δεν έχω ανταπόκριση από τους διοικούντες. Δυστυχώς το έχω πει πάρα πολλές φορές. Θέλουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς την συμμετοχή και χωρίς το ενδιαφέρον αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι αυτοί θα κερδίσουν, όχι εγώ. Έτσι. Τώρα εδώ έχουμε μήνυμα από τον κύριο Καλυβιάν, του είχατε υποσχεθεί μια βόλτα, λέει. Α, ναι, να το καλημερίσω τον κύριο, το μαθητή μου, βέβαια, στον Λεωνίδα. Μάλιστα. Το καλό το φίλο, ναι. Ξέρετε, εγώ είμαι άνθρωπος που τηρώ τις υποσχέσεις μου. Με ποιο αυτοκίνητο του υποσχέθηκες? Για το Λάντσια, το Ιντεγκράλε. Α, μάλιστα, ωραία. Ήταν ένα ξεχωριστό αυτοκίνητο, το οποίο ευτυχώς δεν ξαναβγήκε κάτι αντίστοιχο. Μάλιστα. Βεβαίως, ισχύει. Δεν θέλω να φάμε ασυνεπείς, να τον καλημερίσω, να τον ευχηθώ καλές γιορτές. Και βεβαίως, από τάξη μου σπίτι δεν χάνεται, που λέγανε οι παλιοί. Αλλά εγώ κρατώ τις υποσχέσεις μου και τον λόγο μου. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ωραία. Σε αυτόν τον κατάλογο. Θα ήθελα και μία μέρα στο σταθμό να έρθω από εκεί να κάνω μία παρουσίαση όσον αφορά την οδήγηση, τις στοιχειώδεις προετοιμασίες. Και δεν είναι μόνο το χειμώνα, είναι και το καλοκαίρι, ξέρετε. Βέβαια, όλες οι εποχές έχουν τις ιδιαιτερότητες τους. Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε. Και κυρίως να. Γιατί όλοι και εμείς ακόμα που αγαπάμε το αυτοκίνητο, το υπεραγαπάμε, θα έλεγα, κάνουμε πολλές φορές και λάθη, έτσι. Τουλάχιστον τα λάθη που έχουμε κάνει στο παρελθόν να τα δείξουμε, να μην τα επαναλάβουν άλλοι για εμάς. Ή και εμείς ακόμη. Έτσι ακριβώς. Εύχομαι τα καλύτερα. Λοιπόν, Λεωνίδα, για τον Καλυβιάνο να φέρουμε, θα έχεις τη βόλτα σου εκεί. Θα έρθουμε να την καταγράψουμε με το βίντεο. Εγώ θέλω να έρθει μια μέρα και ο Λεωνίδα σε κάποια διοργάνωση και όποιος άλλος καλός φίλος από τα παλιά και από τα καινούργια δρόμενα, να έρθει να μαζί τι κάνουμε. Αυτό θέλω. Αυτό είναι ο στόχος μου. Ωραία. Ξέρουν λίγο πολύ ποιοι είμαστε, αλλά τουλάχιστον να δούμε και τι κάνουμε, γιατί θεωρώ ότι έχω κάνει κάτι και εγώ σε αυτή την περιοχή. Τα βίντεο που έχουν αναδειχθεί από όλα τα μίντια της περιοχής νομίζω ότι αποδεικνύουν την πολύ καλή προσπάθεια και δουλειά που έχεις κάνει, και θερμά συγχαρητήρια και πάλι, Τάσο, για αυτή την προσπάθεια που κάνεις για να έρθει ο μηχανοκίνητος αθλητισμός στην περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τουλάχιστον έναν αγώνα που να προσελκύει κόσμο, αθλητές από όλο τον κόσμο. Θα χαρούμε πάρα πολύ να υπάρχει ένα τέτοιο αγώνα στην περιοχή μας. Βεβαίως, και πρέπει να στηριχτεί και από την τοπική κοινωνία. Πάλι στο αμυντικό, απλά θέλω τη συνδρομή αυτό που θα έπρεπε να είχα και περισσότερο αν γίνεται. Ωραία. Το μήνυμα εστάλει, και ένα μήνυμα για μία ακόμη φορά με τις ευχές όλων, να έχεις επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Και τη νέα χρονιά. Η επιτυχία στη ζωή είναι πάνω απ' όλα η συναναστροφή, η αγάπη με τον συνάνθρωπό μας και κυρίως η επικοινωνία. Ακριβώς. Πάρα πολλά να είμαστε όρθιοι και γεροί. Τα υπόλοιπα δεν μετράνε, ούτε τα κύπελα μετράνε, ούτε τα μετάλλια μετράνε, ούτε οι τίτλοι μετράνε, ούτε τα αεροπλάνα, ούτε τίποτα. Μετράει ο άνθρωπος πάνω απ' όλα. Και σε αυτό εγώ πάντοτε το υποστήριζα και το υποστηρίζω. Καλά κάνεις και το υπογραμμίζεις. Να βγούμε λοιπόν από μια δύσκολη χρονιά όλοι σοφότεροι και καλύτεροι άνθρωποι. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά και εσάς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μου. Βέβαια. Και ιδιαίτερα θα ήθελα στο τελευταίο αγώνα, αν με επιτρέπετε, να αναφερθώ
στο καλό φίλο τον Μπάμπη τον Νάτσι, ο οποίος υπερέβαλε τον εαυτό του και μας προετοίμασε το αυτοκίνητο μέσα σε 4 ώρες για να τρέξουμε. Χρόνος ρεκόρ. Ουσιαστικά ξαναστήσαμε το αυτοκίνητο, ένα πληγωμένο αυτοκίνητο, το οποίο όχι να τρέξει δεν μπορούσε να πάει από το ένα φανάρι στο άλλο. Και καταφέραμε και βγήκαμε και δεύτερο στο τελευταίο αγώνα. Αυτό θα πει. Θα του κάνω μέσα μας μια λέξη που λέμε. Αυτό θα πει να είσαι μηχανικός. Αυτό θα πει πάρα πολλά να είσαι άνθρωπος. Ωραία. Γι' αυτό το τονίζω. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία και. Ευχαριστώ για την υποστήριξη. Θα είμαστε ό,τι χρειαστείς δίπλα σου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ όλους. Και να είναι μια όμορφη χρονιά δημιουργική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πρωταθλητή.